Αγαπητοί τηλεθεατές, καλησπέρα σας. Όπως σας είχαμε προαναγγείλει και στην προηγουμένη εκπομπή με τον κύριο Γρηγόρη Μιχαλόπουλο, το Γενικό Διευθυντή της Τηλετώρα, αρχίζει μία σειρά εκπομπών με νυχτερινή ζώνη κάθε Δευτέρα βράδυ στις 12 και 4 μετά το νυχτερινό Δελτίο Ειδήσεων και άλλη μία την Τετάρτη βραδινή ενωρίς 9 με 10. Στη νυχτερινή αυτή εκπομπή κάθε Δευτέρα θα αναφερόμεθα εφόλης της ύλης για όλα τα γεγονότα της εβδομάδος και βεβαίως πάντοτε θα αναφερόμεθα, δεν θα λείπει ποτέ από το θέμα μας η Ορθοδοξία και ο Ελληνισμός. Απόψε λοιπόν θα συνδέσουμε την προηγούμενη εκπομπή, διότι την είχαμε αφήσει μετέωρη μία έκθεση για την άλωση του Αγίου Όρους του Τζιοβάνι Βέκο, που δεν διαβάστηκε. Θα συνδέσουμε και πριν αρχίσουμε να μπούμε στο θέμα μας το κανονικό, θα χωριστεί σε δύο μέρη εκπομπή. Θα κλείσει η εκπομπή με αναφορά βεβαίως στα τεκτενόμενα και στην, μπορούμε να πούμε, στην άλωση αλλά και, και στην χυδαιότητα των καναλιών μας. Μήπως και μας ακούσουν κάποιοι και μπορέσουν επιτέλους να ευαισθητοποιηθούν, να σταματήσει αυτή η δυσοσμία και η χολέρα που αποπνέουν γενικώς οι βραδινές εκπομπές. Θα ήθελα λοιπόν πριν μπούμε στο θέμα μας, κυρίες και κύριοι, να σας παρακαλέσω να πάψετε να τηλεφωνείτε και να δίνετε συγχαρητήρια και μπράβο και ζήτω λέγοντας να προχωρήσουμε. Εμένα αυτά δεν μου λένε τίποτα. Θα γίνω λιγάκι σκληρή γιατί από τη φύση μου είμαι επαναστατικό άτομο και μιλάω την σκληρή γλώσσα και βεβαίως σε πολλούς γίνομαι αντιπαθής, αλλά δεν έχω πρόβλημα κανένα. Γνωρίζω ότι έχω πολλούς εχθρούς και φίλους όμως, αρκετούς φίλους. Θα ήθελα λοιπόν να σας παρακαλέσω όσοι λέτε μπράβο και ζήτω εκ του ασφαλού στα σπίτια σας και παίρνετε τηλέφωνο να το σταματήσετε και να δείξετε την ενεργό συμμετοχή σας με σθένος, με πραγματική ομολογία, με πραγματική δύναμη και αποφασιστικότητα να καταθέσετε αυτά που καταθέτετε στο κανάλι και στα τηλέφωνα εμπράκτος και με πράξεις. Θα στείλετε επιστολές προς το Υπουργείο Τύπου, στον κύριο Ελευθέριο Βενιζέλο, στον κύριο, το όνομά του το ξεχνάω, στον Υπουργό Τύπου, τον κύριο Βενιζέλο. Θα στείλετε προς το κανάλι αυτό που μας βομβαρδίζει κάθε βράδυ με όλο αυτό τον οχετό, τη διαμαρτυρία σας γραπτός. Και θα στείλετε βεβαίως και γραπτός και τηλεγραφήματα εδώ στην Τηλετώρα αρκετά ώστε να μαζευτούν για να μπορέσουμε να κινήσουμε τη σχετική διαδικασία να σταματήσουν αυτού του είδους οι εκπομπές που προσβάλλουν τα ήθη και τα έθιμα και που προσβάλλουν και την ανθρώπινη υπόστασή μας. Εισέρχομαι λοιπόν τώρα εις το θέμα μου. Και λέγει Κύριος, εγώ ελήλυθα εν ονόματί μου και εν ονόματι του πατρός μου και ού λαμβάνετέ με. Εάν άλλος έλθει εν το ονόματι το ιδίο εκείνον λείψεστε. Ιωάννης ε43. Ο δε Ιωάννης λέγει, παιδεία εσχάτη ώρα εστί και καθώς ακούσατε ότι ο Αντίχριστος έρχεται. Βέβαια όλα αυτά που αναφέρομαι αυτή την ώρα 12:30 σε πολλούς θα φανούν έτσι λιγάκι εξωγήινα. Σε αυτούς βεβαίως που δεν ασχολούνται με τα πνευματικά και που δεν ανησυχούν για τα τεκτενόμενα. Σε αυτούς όμως που κάνουν έρευνα και που γνωρίζουν τι έρχεται και που αναγνωρίζουν τα σημεία των καιρών είναι πάρα πολύ γνωστά. Αυτός λοιπόν η Θεία Αποκάλυψης και η Ιερά Αποκάλυψης μας λέγει ότι αυτός που θα έρθει τον αιώνα τούτο θα είναι αυτός που θα σφραγίζει τους οπαδούς του στο μέτωπο και στην δεξιάν αυτών και θα φέρει το περίεργον συμβολικών αριθμών 666. Είναι αυτός που περιέγραψε ο Δανιήλ εις το γιώτα αλφα κεφάλαιον του προφητικού του βιβλίου με τα μελανότερα χρώματα που θα αναβεί και θα ισχύσει εν ολίγο έθνη, δηλαδή πολύ λίγο θα είναι η βασιλεία του,
κάνουν όλη αυτή την καταστροφή για να προετοιμάσουν την έλευση ενός παγκοσμίου δικτάτορα που δυστυχώς για εκείνον η βασιλεία του θα είναι 3 με 3,5 χρόνια. Και βεβαίως ο Κύριός μας θα κολοβώσει τις ημέρες από την πολλή αγάπη προς τον άνθρωπο. Διαφορετικά δεν θα μπορούσε κανείς μας να αντέξει. Είναι αυτός ο Ιωάννης, ο μεγάλος μαθητής και ο μεγάλος θεολόγος, όπου πάρα πολύ σύντομα μέσα στο 95 θα προσβληθεί, θα τον προσβάλλουν με το να καταπατήσουν το νησί του την Πάτμο, Φράγκοι, Λατίνοι, Φιλοκατόλικοι και ένα σωρό αιρετικοί για να κάνουν, ακούστε λένε, να πραγματοποιήσουν τα 1900 χρόνια της Αποκαλύψεως με φιέστες, με ειδική πρόσκληση του Πάπα της Ρώμης. Θα προσκαλέσουν λοιπόν τον αρχηγό της Παπικής Εκκλησίας εις το νησί του Ιωάννου του Θεολόγου και το προετοιμάζουν από τώρα, ήδη προετοιμάζουν μεγάλη φιέστα για να μπορέσει βεβαίως να το δει όλος ο κόσμος ότι ο Πάπας, ο Πολωνοεβραίος Βοητήλας, επάτησε επιτέλους στην Ελλάδα, διότι η Ελλάδα είναι η κοιτίδα της Ορθοδοξίας, η πηγή της Ορθοδοξίας και του πολιτισμού και όλων των πολιτισμών της γης. Και βεβαίως λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο, λογαριάζουν χωρίς τους Έλληνες πιστούς, τους πιστούς, τον απλό λαό που αυτός πάντοτε βγάζει το φίδι από την τρύπα. Καλούμεθα τώρα, κυρίες και κύριοι, όλοι να δείξουμε κατά πόσο είμεθα χριστιανοί ορθόδοξοι και κατά πόσο θα εμείνομαι στην παράδοσή μας, η οποία εξαφανίζεται με ταχύτατο ρυθμό. Και βεβαίως μεγάλη μερίδα ευθύνης φέρνουν όλοι αυτοί οι θεματοφύλακες υποτιθέμενοι του έθνους, η δημοσιογραφική λειτουργία, δημοσιογράφοι, διότι η δημοσιογραφία είναι ένα λειτουργήμα και δεν είναι επάγγελμα, είναι λειτουργήμα και δυστυχώς σήμερα έχει καταντήσει επάγγελμα και γιατί επάγγελμα το διασύρουν. Υπάρχει βεβαίως και μία μερίδα εκλεκτών δημοσιογράφων, αλλά δυστυχώς αυτή είναι η ολίγη. Όλοι εσείς λοιπόν που επιτρέψατε, απευθύνομαι απόψε, μια και είναι η πρώτη μου παρθενική εκπομπή στο κανάλι αυτό, την οποία φτιάχνω μόνη μου, κάνω έκκληση σε όλους εσάς, οι οποίοι με την ανοχή τη δική σας φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, με την προτροπή τη δική σας, με τη σιωπή τη δική σας, διότι αν εσείς δεν σιωπούσατε, εάν εσείς μιλούσατε, εάν εσείς καταγγέλατε, εάν εσείς βάζατε πρωτοσέλιδα αντί για σκανδαλολογίες το χάσιμο της ταυτότητός μας, το ότι η Ελλάδα αλώνεται, το ότι η καταστροφή της χώρας μας ήταν το μπάσιμό της στην ΕΟΚ, το ότι η καταστροφή της χώρας μας, μια χώρα βεβαίως καταστρέφεται μόνο όταν χάσει την ιστορία της, τη γλώσσα της και τη θρησκεία της. Λοιπόν, όλοι εσείς οι περισσότεροι από τους δημοσιογράφους και ειδικά οι αριστεροί, μαρξιστές και όλοι εσείς, οι αριστεροκουλτουριάριδες όπως συνηθίζεται να ακούγεται, εσείς βάλετε με τέτοιο μίσος και με τέτοιο φανατισμό εναντίον της θρησκείας των Ελλήνων που μου προξενεί κατάπληξη. Ούτε οι Εβραίοι δεν βάλουν τόσο όσο εσείς. Εσείς λοιπόν κατευθύνετε τον κόσμο, κατευθύνετε τα μίντια και δεν καταδικάζετε, εξαπαλώνων ήχων πάντα, και δεν καταδικάζετε ποτέ την κυρίως αιτία. Ποια είναι η κυρίως αιτία? Το μαχαίρι στο κόκαλο πρέπει να μπει για να αποκαλυφθούν τα αίτια. Εσείς όμως, υπάρχει ένα σπυρί με πίον, πόσο πάει και διωγγώνεται και στο τέλος θα σπάσει. Και βεβαίως όταν θα σπάσει θα πνίξει όλους μας. Γιατί τα σημεία των καιρών δεν επιδέχονται καμία αναβολή. Δεν είναι δυνατόν από την ημέρα που γεννηθήκαμε να ακούμε το παραμύθι ότι η Ελλάς είναι μια πάμφτωχη χώρα. Η Ελλάς δεν έχει τίποτα. Η Ελλάς είναι χιλιοπροδομένη από παντού. Και εγώ θέλω να πω ότι η Ελλάς έχει τα πάντα. Τι δεν έχει? Έλληνες δεν έχει. Δεν έχει παιδιά που να την αγαπούν. Τα παιδιά της την μισούν.
δεν αγαπούν τίποτα από την παράδοση την ελληνική. Φτύνουν την παράδοση την ελληνική και ακολουθούν πρότυπα και μοντέλα χρεοκοπίας, εκφυλισμού, καταστροφής, διαστροφικά και με λίγα λόγια ισοπεδωτικά τελείως. Και βεβαίως αυτό προξενεί μία κατάπληξη, διότι ο καθένας από μας όταν επιστρέψει σπίτι του μετά από όλο τον κόπο της ημέρας σκέφτεται και λέγει, κάνει μία αναδρομή και λέει πώς πέρασα σήμερα και βλέπει ότι η μέρα του ήταν άδεια, κενή παντελώς και προσφορά καμία, κόπωσης μεγάλη, τρέξιμο για το τίποτα. Εάν, κυρίες και κύριοι, εσείς όλοι είχατε ευαισθητοποιηθεί και είχατε καταλάβει που μας πάνε, ότι μας οδηγούν στον γκρεμό, ότι μας καταστρέφουν την ταυτότητά μας, τι πιο οδυνηρό, πιο άσχημο, πιο καταστροφικό από το να καταστρέψεις την ταυτότητα ενός λαού? Υπάρχει ή δεν υπάρχει? Έχει αρχίσει λοιπόν αυτή η προπαγάνδα και η πλήση εγκεφάλου από την είσοδό μας στην ΕΟΚ εδώ και καιρό, λέγοντάς μας, και βεβαίως όλοι εσείς οι δημοσιογράφοι σιγοντάρατε το μοντέλο της νέας εποχής, των νέων ηθών, της νέας τάξης πραγμάτων, το σιγοντάρατε, το διαφημίζετε, το επικροτείτε και βεβαίως με την ανοχή τη δική σας και τη σιωπή τη δική σας οδηγούμεθα εις το χάος, εις την καταστροφή. Διότι μη μου πείτε ότι η νέα εποχή και η νέα τάξη πραγμάτων είναι πολιτισμός, είναι χρεοκοπία. Διότι από την ημέρα που άρχισε να λειτουργεί η νέα τάξη και η νέα εποχή, είδαμε με μεγάλη μας έκπληξη ότι αντί να προχωράμε προς το 2000 και τα μυαλά μας τέλος πάντων να ανοίγουν, να προχωρούν, να είναι προηγμένα, να βλέπουμε με άλλο πρίσμα και με άλλη οπτική γωνία τη ζωή, αλλά ειρηνικά, όμορφα, συναδελφικά, με συναδελφοσύνη μεγάλη, με τους λαούς αδελφομένους, όχι φαρισαϊκά αυτά τα μηνύματα που πετάτε εσείς. Η ειρήνη εκεί που μας συμφέρει και εκεί που δεν μας συμφέρει, σφαγή και όλεθρος. Λοιπόν, οι μεγάλοι οργανισμοί της Αμερικής, ΟΗΕ, UNESCO, ΝΑΤΟ και όλα αυτά που έχουν ιδρυθεί δήθεν για την αυτοδιάθεση των λαών, δήθεν για όλα αυτά, είναι χιλιοϊπωμένα, τα έχουμε ξαναπεί. Ίσως κάποιοι νυχτερινοί να μην τα έχουν ακούσει και να μην είχαν το χρόνο να παρακολουθήσουν τις εκπομπές τις προηγούμενες τις που κάναμε νωρίς και κάποια στιγμή να ανοίξουν, να πατήσουν το κουμπί τους και να μας ακούσουν τώρα. Συμβαίνει λοιπόν το εξής. Ο φαρισαϊσμός αυτός, ο οποίος είναι γνωστός στη σπάση πλέον και στον πιον ανεγκέφαλο, έχουν καταλάβει όλοι έχουμε καταλάβει πια προς τα πού μας κατευθύνουν, πού οδεύουμε. Είναι δυνατόν ένας λαός που του καταστρέφουν την παιδεία του, ένας λαός που του καταστρέφουν τη γλώσσα του, ένας λαός που σε λίγο ήδη οι ταυτότητες κυκλοφόρησαν στα μουλοχτά, του αφαιρούν την ταυτότητά του, του αφαιρούν την εθνότητά του, οι καινούργιες ταυτότητες και τα διαβατήρια δεν έχουν το national, προσέξτε, δεν λέει μέσα ότι είμαστε Έλληνες, δεν αναγράφεται πουθενά η λέξη ελληνική υπηκότης και δεν αναγράφεται και το θρήσκευμα πουθενά. Όλοι αυτοί λοιπόν οι αγώνες που έχουμε κάνει εμείς εδώ και 5 χρόνια αγωνιζόμαστε και φωνάζουμε, πάνε στο βρόντο. Εάν λοιπόν εμείς δεν αντιδράσουμε τώρα, από τώρα, και πώς θα αντιδράσουμε, αφού μας τις περνάνε με το έτσι θέλω, αφού μας καταστρέφουν με το έτσι θέλω, αφού γίναμε 117η επαρχία του Ισραήλ, της ΕΟΚ, της Ευρώπης, και όταν πάμε στα Υπουργεία, καλούμεθα στο Υπουργείο Εσωτερικών να παραλάβουμε τα καινούργια έντυπα, στα οποία άμα θα τα ανοίξετε μέσα, την Τετάρτη θα σας δείξω, θα μου φέρουν και θα δείτε πώς έχει αφαιρεθεί από το διαβατήριο η λέξη ελληνική υπηκότης. Μέχρι σήμερα έλεγε υπηκότης ελληνική. Παρακάτω χριστιανή ορθόδοξος ελληνής. Ελληνής ορθόδοξος.
Αυτό αφαιρέθηκε, αγαπητοί τηλεθεατές, και αφαιρέθηκε στα μουλοχτά. Παρόλους τους αγώνες που κάναμε, μας το περνάνε δηλαδή με το έτσι θέλω. Λοιπόν, καλείστε όλοι εσείς τώρα να αντιδράσετε και να δείξετε κατά πόσον θα αποδεχθείτε τη βία. Με το έτσι θέλω στην Ελλάδα δεν θα μας περάσουν ούτε τα διαβατήρια, ούτε τις ταυτότητες, ούτε θα μας μηδενίσουν σαν έθνος και σαν λαό. Από εμάς εξαρτάται. Εάν εσείς τα παραλάβετε, καλώς καμωμένο. Είναι δική σας η ευθύνη. Υπάρχει μεγάλη μερίδα όμως υγιής και στον κλήρο και στον λαό, η οποία θα αντιδράσει και θα αντιδράσει πάρα πολύ βίαια. Και πολύ σύντομα θα γίνει αυτό. Λοιπόν, όταν λέγει μέσα το ιερόν κείμενο «Παιδεία εσχάτη ώρα εστί», ο Αντίχριστος έρχεται, είναι ο Αντίχριστος επιθύρες, εμείς καθεύδομεν και κάνουμε, γυρίζουμε από εκεί το κεφάλι μας και ναι, καημένα τώρα αυτά θα πιστεύουμε. Ότι Αντίχριστος, αυτοί που δεν ερευνούν βεβαίως, τη στιγμή που ο αριθμός του είναι εμφανέστατος σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον πλανήτη, τα πάντα έχουν χαραχθεί, η παγκόσμιος φράγησης έχει γίνει, η παγκόσμια αρρύθμιση των προϊόντων στην παγκόσμια τροφοδοσία, τα προϊόντα κατ' αιτίαν ψυχο και άψυχο έχει σφραγιστεί και μας περνάνε εδώ στην Ελλάδα στα μουλοχτά, γιατί γνωρίζουν την παράδοσή μας ότι οι Έλληνες θα αντιδράσουν εάν το δείξουν στα φανερά. Στα μουλοχτά λοιπόν τώρα γίνεται το εξής. Εάν δεν το έχετε πάρει είδηση βεβαίως. Πώς ξαφνικά μας προέκυψε τα δύο μεγάλα κόμματα να διαλυθούν. Διαλύονται λέει διότι υπάρχει σύψεις και η σύψεις δεν υπήρχε πριν από μία δεκαετία. Η σύψεις άρχισε τώρα μέσα στο 94. Επήραν εντολή βεβαίως διότι όταν υπεγράφει η συνθήκη του Μάστριχτ να διαλυθούν τα μεγάλα κόμματα με τρόπο για να ανασυγκροτηθούν και να δημιουργηθούν καινούργια κόμματα που τα πατρονάρουν τα κέντρα του εξωτερικού και που βεβαίως θα είναι η γενιά των σαραντάριδων νεοεποχητών. Και βεβαίως θα κατευθύνονται από τις Βρυξέλλες όλοι αυτοί οι κύριοι. Ούτε για Νέα Δημοκρατία μιλάμε, ούτε για Πασόκ μιλάμε, ούτε για τίποτα. Γι' αυτό η Ελλάδα είναι κυβέρνητη. Μη σας κάνει εντύπωση λοιπόν που ξαφνικά πήρανε όλοι εντολή. Ο ένας φεύγει την τάδε ημερομηνία, ο άλλος σε μία εβδομάδα φεύγει, διάσπαση στο κόμμα. Ο ελληνικός λαός έχει πάρει είδηση τα παιχνίδια που παίζονται. Διαλύονται λοιπόν τα μεγάλα κόμματα για να μπορέσουν πλέον να μας κυβερνούν ανενόχλητα, να γίνει αναθεώρηση του συντάγματος. Ήδη στα μουλοκτά έχει γίνει αναθεώρηση. Δεν λειτουργεί τίποτα στον κρατικό μηχανισμό. Οι εισαγγελίες σιωπούν, οι εισαγγελίες δεν υπάρχουν, δικαστήρια δεν υπάρχουν. Εγώ είχα υποβάλει πριν από καιρό κάποιες μηνύσεις για τη μεγάλη βλασφημία στον αρχηγό της πιστεώς μας Ιησού Χριστό, στον Κυριό μας και Θεό μας, και την υπέβαλα το 93 Ιανουάριο ή Φεβρουάριο ήτανε, και ξαφνικά μαθαίνω εχθές ότι την έχουν στείλει για δικάσιμο να εκδικαστεί το Σεπτέμβριο του 95, 29 Σεπτεμβρίου. Και η άλλη είναι υποσυζήτηση για το 96, όταν βεβαίως πλέον τα πάντα θα έχουν αλλάξει και δεν θα υπάρχει πλέον εθνικό δίκαιο, άντε εσύ να μιλήσεις το 96 για Ιησού Χριστό εσταυρωμένο και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, οι μεθοδεύσεις τους, κυρίες και κύριοι, είναι γνωστές. Τα πάντα κατευθύνονται. Τα πόστα είναι πιασμένα γερά και βεβαίως εμείς θα αντιδράσουμε όσο γερά και να είναι. Λοιπόν, από εμάς εξαρτάται εάν θα αποδεχθούμε το καινούργιο κάτεργο που μας επιβάλλουν, που μας καταστρέφουν και μας παραδίδουν όλοι αυτοί οι κύριοι. Εσείς είστε κύριοι, σε εσάς απευθύνομαι, προς τους δημοσιογράφους, προς τους πολιτικούς, στους πολιτικούς συντάκτες, προς όλους εσάς που ποτέ δεν βγαίνετε να πείτε την αλήθεια στο λαό. Εκτός ορισμένων δημοσιογράφων. Το είπαμε. Δεν ξέρω τι παιχνίδια παίζονται. Τα πάντα στο βωμό του εμπορίου και του χρήματος. Τα πάντα, όλα τα πάντα παίζονται. Βεβαίως, αυτή τη στιγμή βγάλαμε στη λοταρία την ιστορία μας και την ταυτότητά μας. Από εκεί και μετά, ελάς ώρα μηδέν. Και ελάς ώρα μηδέν, διότι έχουμε φτάσει πλέον στα έσχατα. Δεν πάει άλλο, κυρίες και κύριοι. Πρόσφατα λοιπόν άκουσα από το κανάλι και το αναφέραμε αυτό,
Αυτή ήταν μια παρηγοριά για μας που έχουμε αφιερώσει τη ζωή μας στον αγώνα και στην ομολογία. Από το κανάλι του Αντένα σε μια συνέντευξη στον κύριο Παναγιωτόπουλο από τον κύριο Λάκη Λαζόπουλο. Και μπορούμε να πούμε ότι αισθανθήκαμε μια ζέστη μέσα μας, διότι είπαμε ότι ακόμα υπάρχουν άνθρωποι. Υπάρχουν άνθρωποι της παράδοσης του ήθους και βεβαίως ουδής είχε δει το Λάκη το Λαζόπουλο να κάνει μια τέτοια ομολογία και να δώσει μια τέτοια είδους συνέντευξη. Εντυπωσίασε ο Λάκης ο Λαζόπουλος και έκανε όλους εμάς που εμένουμε και θα εμένουμε στην παράδοση να νιώσουμε υπερήφανοι. Μπράβο στο Λάκη Λαζόπουλο και εύχομαι να συνεχίσει έτσι, διότι ακούστηκε μια συγκλονιστική καταγγελία. Ακούστηκε από το στόμα του ότι θα σατιρίζει τους πάντες και τα πάντα, μεγάλος καλλιτέχνης, και το κανάλι που εργάζεται και το κανάλι που τον πληρώνει και όλα τα κανάλια. Ουδής θα τον φημώσει και δεν δέχεται ποσοστά ακροαματικότητος. Λοιπόν, από έναν τέτοιο καλλιτέχνη που κάνει μια τέτοια ομολογία, πώς μπορείς να μην θαυμάσεις και να μην του βγάλεις το καπέλο? Μέχρι πριν από λίγο καιρό ήμουνα, μπορώ να το πω και αν με ακούει κάποιος, ή ο Λάκης ο Λαζόπουλος, η γνωστή του Λάκη του Λαζόπουλου, επιφυλακτική από τα διάφορα θέματα που ισχολείτο και που έφτιαχνε και που διακομωδούσε κάπως. Αλλά από την ώρα που τον άκουσα να κάνει αυτή τη συγκλονιστική ομολογία, άλλαξα τελείως. Κατάλαβα λοιπόν ότι υπάρχουν ακόμα άνθρωποι. Όπως θα κάνω και μία αναφορά για τον διασυρμό της φίλης, της αγαπητής φίλης και νυν βουλευτού της Ελένης Ανουσάκη, την οποία Ελένη Ανουσάκη γνωρίζω εδώ και αρκετά χρόνια, και τη μητέρα της και την οικογένειά της. Έχει μια μητέρα καταπληκτική, φοβερή, και έχει μια παράδοση και είναι και από σπίτι. Λοιπόν, ουδής, για αυτούς που δεν γνωρίζουν το λέγω, ουδής περίμενε όλα τα κανάλια και ειδικά το κανάλι αυτό που ασχολήθηκε περισσότερο με τους τραβεστή παρά με την κυρία Ελένη Ανουσάκη, η οποία έχει δώσει και ομολογία και έχει και παράδοση, είπαμε, και έχει δείξει και το ήθος της. Ένας καλλιτέχνης βεβαίως, όταν είσαι καλλιτέχνης, υπηρετείς την τέχνη. Εάν κάποια στιγμή βγεις και κάνεις μία ταινία και που μέσα στο σενάριο πρέπει οπωσδήποτε να παίξεις κάποια σκηνή, θα την παίξεις. Δεν έπεται λοιπόν ότι η κυρία Ελένη Ανουσάκη είναι πορνοστάρ. Επειδή λοιπόν η κυρία Ανουσάκη πήρε το μέρος των συντηρητικών, των ψηφοφόρων της, θελήσανε να τη λασπολογήσουνε. Λοιπόν, κράτα Ελένη γερά, εμείς είμαστε στο πλευρό σου. Σ' αγαπώ και να συνεχίσεις έτσι. Ουδής θα καταστρέψει την παράδοση και την ηθική. Υπάρχουν ακόμα ηθικές αξίες, δεν έχουν εγκρεμιστεί. Αυτό είναι το παρήγορον. Έπειτα, η λασπολογία και το έσχος ότι η κυρία σε μήνα διγενή είναι χυδαία. Ο κ. Καουνάκης χυδαίος. Ακουστήκανε από κανάλι την Παρασκευή το βράδυ και μάλιστα από το κανάλι αυτό της εκπομπής της κατάπτυστης αυτής, η οποία βγήκε και έβρισε με χυδαίο τρόπο όλους αυτούς που εμένουν στην παράδοση και που καυτηριάζουν τη σύψη, την πόχα και τη δυσοσμία. Λοιπόν, πρέπει όλοι εσείς, κυρίες και κύριοι, είτε καλλιτέχνες είστε είτε δημοσιογράφοι, να λάβετε θέσεις, να καυτηριάσετε και να καταγγείλετε πλέον, διότι η δύναμη είναι στα χέρια σας, αυτές τις μεθοδεύσεις που υποτιμούν όλους μας. Πρέπει να σταματήσει αυτός ο οχετός από τηλεοράσεως, αυτή η χολέρα η τηλεοπτική. Η χολέρα των καναλιών τέλος, πρέπει να βάλετε ένα τέλος. Και εισερχόμεθα τώρα στο θέμα της εκθέσεως εκείνης που ξεκίνησε τον Αύγουστο του 1989, εκυκλοφόρησε στην Ελλάδα ένα ντοκουμέντο απόρριτο του Βατικανού από Ορθόδοξη Παλαιστινιακή Αντισιωνιστική Οργάνωση και το οποίο αποκαλύπτει κάποιο μυστικό σχέδιο με την επωνυμία Τζιοβάνι Βέκο. Αυτά που αναγράφονται στο κείμενο θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν προφητικά. Στο ντοκουμέντο αυτό αποκαλύπτονται τα σχέδια του Βατικανού για την διάσπαση της Ορθοδοξίας σε συνεργασία με τον Εβραιοσιωνισμό. Οι πληροφορίες αυτές ενδιαφέρουν κάθε χριστιανό και έντιμο άνθρωπο, διότι αφορούν δύο από τους ιερότερους τόπους, το Όρος Σινά, το Θεοβάδι στον Όρο Σινά και το Άγιον Όρος. Το μεγάλο λοιπόν μυστικό της επιχείρησης, στα αποκρυπτογραφημένα έγγραφα του Βατικανού που μεταφράστησαν,
σε 219 σελίδες. Εδώ θα πούμε ένα πολύ μικρό σημείωμα εν συντομία, για να μην κουράσουμε. Αναγράφεται μέσα πώς μεθοδεύεται η άλωση του όρους, πώς το Άγιον Όρος θα χαρακτηριστεί αρχαιολογικός χώρος, πώς θα κλείσουν οι πύλες του όρους για το Ορθόδοξο, για τον Ορθόδοξο λαό και για τους πιστούς, και πώς το Άγιον Όρος θα, εκτός το ότι θα χαρακτηριστεί αρχαιολογικός χώρος, θα πάψει να είναι άβατο, θα επιτρέψει την είσοδο στις γυναίκες και βεβαίως θα καταπατηθεί και βεβαίως θα γίνει μία επιχείρηση, προσέξτε, τουριστική, όπου την προορίζουν οι παπικοί μετά των Σιωνιστών να αλώσουν, προσέξτε το αυτό, το όρος ήδη έχει αλωθεί, ήδη λαμβάνομαι από τους πατέρες αγιορείτες πολλά γράμματα που μας έχουν πει και ομολογούν ότι το Άγιον Όρος προπολού έχει αλωθεί και ότι υπάρχει παπική διοίκηση προτεσταντικής σκέψης και ορθόδοξων τυπικών. Αναμένεται διωγμός μεγάλος 300 ζηλωτών φλογερών πατέρων, διότι αυτοί εμποδίζουν τα σχέδια του οικουμενισμού. Και βεβαίως η έκθεση σε αυτή λέγει, αφού λέει, αναγράφει μέσα ότι υπάρχει μεγάλος αριθμός δημοσιογράφων στα μίντια και γενικά στην πληροφόρηση που είναι δική τους και που κατευθύνουν τα πράγματα, είναι οικουμενιστές, αναφέρει μέσα και τον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης Βαρθολομαίο, αναφέρει και αρκετούς επισκόπους μέσα, όπου προσχωρούν στην οικουμενιστική κίνηση, δηλαδή στην προδοσία. Και βεβαίως η μαρτυρική Ελλάδα πορεύεται άνευ πηδαλίου, άνευ ποιμένων, άνευ μαρτυρικής ομολογίας. Έπειτα, όπως σας είχα πει και προχθές, τα θαύματα κατά τόπους με εντολή του Βατικανού στα Ορθόδοξα κράτη απαγορεύονται να αναφέρονται σε κανένα δελτίο τύπου, ούτε σε εφημερίδες, ούτε σε έντυπο υλικό. Διότι πλήττεται, έτσι λέει, το κύρος της Αγίας Έδρας. Και παραθέτουν παρακάτω τον κατάλογο των δημοσιογράφων, των αρχιερέων, όλων αυτών που σας είπα, και βεβαίως μεθοδεύουν την εξαφάνιση των Ορθοδόξων λαών Σερβίας, Ρωσίας και Ελλάδος. Έτσι λοιπόν, ο εωσφορικός άξονας θανάτου με αρχηγό τον αρχιερεσιάρχη Πάπα είναι γεγονός. Επίσης, αναγράφεται στην έκθεση ότι ο μεγάλος κίνδυνος να μετατραπεί το όρος άθος σε βάση εξορμήσεως, προσέξτε πώς μας αποκαλούν, της καταραμένης αιρέσεως των Ορθοδόξων προς την Αφρική και Ανατολική Μεσόγειο, πρέπει να αποφευχθεί με κάθε θυσία. Δι' αυτό των λόγων πρέπει από κοινού να κατευθύνουμε τις προσπάθειές μας δια την δημιουργία εσωτερικών ανομαλιών στην Ελλάδα. Βλέπουμε εδώ τι γίνεται. Ληστείες, πράκτορες, μπαίνουνε, βγαίνουνε, Αλβανοί, Σκοπιανοί, Βούλγαροι, Δυτικοί, Αμερικανοί στο Πολυτεχνείο. Ο χαμός γίνεται, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, αυτά να μην μας ανησυχούν. Δεν πρέπει να μας ανησυχούν. Μα ο Κύριος είπε, θα σας δώσω σημεία καιρών για να καταλάβετε. Έτσι λοιπόν, αφού έχουν δημιουργηθεί, η νέα τάξη δημιούργησε την ανομαλία αυτή τη μεγάλη στα Βαλκάνια, σκόπιμα λοιπόν τώρα μεθοδεύει και την εξαφάνιση της ταυτότητός μας. Την εξαφάνιση του προπυργίου της Ορθοδοξίας, η κυβωτός της Ορθοδοξίας που είναι το Άγιον Όρος. Και βεβαίως αυτό, για να επιτευχθεί, θα πρέπει να υπάρξει εκ των έσω προδοσία και να γίνει άλωση. Και βεβαίως πάρα πολλοί αυτοί που προδίδουν. Πάρα πολλές μονές έχουν αλωθεί στο Άγιον Όρος. Πάρα πολλές μονές πολύ σύντομα θα γίνουν οικουμενιστικά κέντρα. Λέει μέσα η έκθεση ότι θα κάνουν εστιατόρια, θα κάνουν ξενοδοχεία, θα ιδρύσουν καζίνο για να φέρουν χρήματα και να αναπαύονται οι εκεί επιστήμονες, να είναι θέρετρο επιστημόνων το Άγιον Όρος, των δαιμονικών επιστημόνων. Φανταστείτε να γίνει καζίνο στο Άγιον Όρος, ξενοδοχεία για την ανάπαυσή τους, θα κρατήσουν ένα πολύ μικρό τμήμα να γράφουν μέσα σαν μουσιακό είδος για να το επισκέπτονται εκεί που δεν θα μπορούν να πατήσουν οι γυναίκες, και το υπόλοιπο θα καταπατηθεί. Θα επιτρέπεται είσοδος με εισιτήριον και, όπως καταλαβαίνετε, εστιατόρια, ρεστοράν, δίσκο, παμπ κλπ. Στο Άγιον Όρος. Αυτά γράφει η έκθεση του Τζιοβάνι Βέκο, και εγώ ερωτώ την Εκκλησία. Δεν θα έπρεπε η Εκκλησία μας, η Εκκλησία της Ελλάδος, μια που δηλώνει ότι κάνει συλλογική δουλειά, και εμείς δεν βλέπουμε συλλογική δουλειά, μόνο δύο ανθρώπους βλέπουμε να μονοπολούν τα κανάλια, τον πατέρα Αντώνιο Νεβιζόπουλο και τον κύριο Γιάννη Χατζηφώτη. Και ουδής εμφανίζεται ούτε Μητροπολίτης,
ούτε ιεράρχης, ούτε αρχιμανδρίτης, ούτε ένας μοναχός που έπρεπε να κληθούν και οι μοναχοί, να δώσουν τη μαρτυρία τους και οι μοναχοί, τίποτα. Και ποια είναι η ενημέρωση που μας κάνετε? Ποια είναι η ενημέρωση που μας κάνουν οι αρχηγοί της πίστεώς μας? Ποια, οι ιεράρχες? Ποια ενημέρωση μας κάνετε? Μήπως μας μοιράζετε τίποτα φυλάδια στις εκκλησίες? Μήπως οι άμβονες μιλάνε για το κακό που έρχεται και για την εξαφάνισή μας? Μιλάτε? Μοιράσατε για αυτή την έκθεση τη φοβερή που αποκαλύπτει τη μεγάλη καταστροφή και την άλωση της Ορθοδοξίας? Αποκαλύπτει σε όλο το μέγεθος το σατανιστικό αυτό σχέδιο. Λοιπόν, τα μοιράσατε, τα τυπώσατε σε φυλάδια να μοιράζετε κάθε Κυριακή και να ενημερώσετε τον ελληνικό λαό για τα δεινά που έρχονται? Όχι βέβαια, προσπαθείτε να τα κρύψετε, να τα σκεπάσετε και ο ελληνικός λαός πορεύεται μόνος του, ακέφαλος βεβαίως, πάνω από τον ελληνικό λαό και από την Ελλάδα είναι ο Ιησούς Χριστός και ο Θεός της Ελλάδος. Όμως, πόσοι είναι αυτοί που γνωρίζουν τα πράγματα? Ολίγοι, πάρα πολύ λίγοι. Γι' αυτό φέρετε, Κύριοι, όλοι εσείς που δηλώνετε ποιμενάρχες, που δηλώνετε ότι ποιμένετε πολύ σωστά το ποίμνιον, εκ του ασφαλούς ποιμένετε, από τις καρέκλες σας χωρίς αγώνα, χωρίς καταγγελία, χωρίς ομολογία. Δεν σας έχουμε δει σε κανένα κανάλι της τηλεοράσεως να βγείτε να μιλήσετε για νέα εποχή και για νέα τάξη πραγμάτων. Αντίθετα, αποφεύγετε να μιλήσετε. Έχουμε πληροφορίες ότι πρόσφατα σε μια εκπομπή ακούστηκαν κάποιες καταγγελίες περί οικουμενισμού και δόθηκε εντολή να σταματήσουν οι εκπομπές αυτές. Να μην αναφέρονται ούτε από την Εκκλησία της Ελλάδος οι λέξεις οικουμενισμός, ό,τι καταφέρεται εναντίον του Βατικανού και εναντίον της νέας τάξης πραγμάτων και νέας εποχής, ούτε για την Ένωση να περάσει στα μουλοχτά. Αν στα μουλοχτά δεν πρόκειται να περάσει. Ο Κύριος αποκαλύπτει τις μεθοδεύσεις και τις προδοσίες. Και βεβαίως την κατάλληλη στιγμή ο ελληνικός λαός θα αντιδράσει. Αυτό σας το λέμε να το ξέρετε. Εγώ προσωπικά, μόλις τελειώσω με τη σειρά αυτή των εκπομπών, θα κάνω μία περιοδία και θα επισκεφθώ όλους τους Μητροπολίτες της Ελλαδικής Εκκλησίας, παλαιού και νέου ορτολογίου. Λοιπόν, θα τους επισκεφθώ και θα απαιτήσω να μου κάνουν κάποια δήλωση κατά πόσον συμφωνούν με την Ένωση, με το Βατικανό, με τους παπικούς, κατά πόσον δεν έχει ψηφίσει και γιατί δεν ψήφισε η Ιεραρχία της Ελλάδος, δεν συγκαταλέγει τον Προτεσταντισμό και τον Παπισμό ως αίρεση και τους έβγαλε απ' έξω και θεωρεί αίρεση τους παλαιοημερολογίτας ζηλωτάς. Λοιπόν, όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, είναι εκ του πονηρού. Και πολύ καλά γνωρίζουμε ότι όλοι αυτοί οι σκοτεινοί παράγοντες που θέλουν να αλώσουν τη χώρα και να της δώσουν το τελειωτικό χτύπημα μέσα στο 95, εργάζονται εκ του πονηρού, διότι είναι άνθρωποι του σκότους, πιόνια στη σκακέρα των δαιμόνων. Είναι η εποχή που χορεύουν οι δαίμονες, διότι ο Κύριος τους έχει επιτρέψει. Ο Κύριος για τη δοκιμασία τη δική μας, διότι αρνηθήκαμε την ίδια μας την υπόσταση, την ίδια μας την πίστη, την ίδια μας τη χώρα, την ιστορία μας, τα πάντα, και μας αξίζει κάθε τιμωρία. Είπαμε και προηγουμένως ότι οι Εβραίοι τη δουλειά τους κάνουν, εμείς τι κάνουμε? Θέλω λοιπόν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να κάνω ακόμη μία παράκληση και να αποτανθώ και να πω ότι δεν έχουμε δει ποτέ από όλους εσάς, κύριοι, που κόπτεστε τόσο πολύ για την Ελλάδα, έτσι όπως αναφέρεστε, για το ήθος, για τα παιδιά, για τα ναρκωτικά κλπ. Να αναφέρεστε σε κάθε τι παραδοσιακό. Αντίθετα, το χλεβάζετε. Ό,τι έχει σχέση και αναφορά με την Ελλάδα, το χλεβάζετε και το μηδενίζετε. Τα μέσα λοιπόν μαζικής ενημέρωσης δεν διστάζουν να προβάλλουν και να προπαγανδίζουν ανοιχτά πλέον πως η προσήλωση στις παραδόσεις και την αλήθεια της Εκκλησίας είναι επιστροφή στον Μεσαίωνα. Και εγώ ρωτώ με τη σειρά μου όλους εσάς. Εάν όλα αυτά είναι Μεσαίωνας, εσείς την Ορθοδοξία την λέτε Μεσαίωνα και την λέτε βεβαίως γιατί είστε κατευθυνόμενοι. Κατευθύνεστε. Είναι τα συνθήματα της νέας εποχής και νέας τάξης πραγμάτων. Πώς δέχεστε λοιπόν να παίζετε τα παιχνίδια της νέας εποχής? Άρα σας έχουν εξαγοράσει. Και είναι Μεσαίωνας η Ορθοδοξία και δεν είναι Μεσαίωνας η νέα εποχή που έχει εισβάλει με το ζόρι στα σπίτια μας,
αυτό το κακό που ξαφνικά ξεφύτρωσε από το πουθενά σε αυτόν τον τόπο που αγίασαν με το αίμα τους χιλιάδες μάρτυρες και άγιοι. Ήρθαν ξένες προπαγάνδες με τη μορφή ροκ μουσικής τύπου heavy metal και παρόμοιες ποιότητας βιντεοκλίπ, με τηλεοπτικές και κινηματογραφικές ταινίες τρόμου, μαγείας και σατανισμού που μας βομβαρδίζεται καθημερινά και κάθε βράδυ, πρωί, μεσημέρι και βράδυ. Ακόμα και κινούμενα σκίτσα σατανιστικά που μειούν τα παιδιά μας, την νεολαία και ειδικά τα βρέφη, κάθε Κυριακή πρωί και κάθε Σάββατο που παίζονται πρωί-πρωί πριν πάνε τα παιδιά στην εκκλησία, για να υμνολογήσετε τον δαίμονα και δαιμονικές οντότητες. Αποθέωση της βίας στα κανάλια, του σεξ, της διαστροφής και της ατομικής ειδονής. Πνευματικά απόβλητα που άδειασαν ξαφνικά σε αυτή τη γωνιά της γης για να διαφθείρουν έναν καθαρό λαό στο όνομα δήθεν της ελεύθερης διακίνησης ιδεών και του κέρδους. Λοιπόν, αυτή η δήθεν υποτιθέμενη ελευθερία είναι ασυδοσία, μόνον ελευθερία δεν λέγεται. Και βεβαίως καταλαβαίνουμε που μας έχουν φτάσει όλα τούτα. Λοιπόν, να σταματήσετε τις υποκρισίες και να καταλάβετε ότι ο ελληνικός λαός δεν μπορεί πλέον να ανεχθεί άλλο τα σκουπίδια που του πετάτε. Το φτύσιμο που μας κάνετε κάθε βράδυ από τα κανάλια. Μας φτύνετε νυχθημερών. Μέχρι πότε θα σας ανεχόμαστε? Μέχρι πότε θα ανεχόμεθα αυτή την κοροϊδία, αυτό το φαρισαϊσμό? Δήθεν κόπτεστε για το έθνος και από την άλλη εσείς ήδη επιτρέπετε όλη αυτή τη σαπίλα και τη δυσοσμία, αυτή την ξεφτύλα την κοινωνική. Γιατί μιλάμε, να μου συγχωρεθεί η έκφραση, ότι είναι ξεφτύλα κοινωνική. Διότι αν δεν πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, δεν μπορούμε να γίνουμε κατανοητοί. Θέλω λοιπόν να πω εδώ, η δυσοσμία αυτή και η αποσύνθεση και η μπόχα που αποπνέουν όλα αυτά τα κανάλια έχει φτάσει σε επικίνδυνα μονοπάτια που οδεύουν οι άνθρωποι των καναλιών. Οι άνθρωποι όλοι εσείς ξεπεράσατε την διαχωριστική γραμμή, ξερνώντας τον πολιτισμένο άνθρωπο του 2000 οχετούς από ακαθαρσίες. Το μπαράζ του εξευτελισμού συνεχίζεται ακάθεκτα. Υπάρχουν βεβαίως ορισμένοι δημοσιογράφοι και ευαισθητοποιημένοι άνθρωποι, όπως είναι ο κύριος Θανάσης Παπαγεωργίου, ο οποίος είναι και πρωταγωνιστής, νομίζω, παίζει στο θέατρο στο ΑΠ, και μπράβο του γι' αυτό, ευαισθητοποιήθηκε και είπε: αφήνω το τηλέφωνό μου, όσοι θέλετε να επιτεθούμε εναντίον αυτής της μπόχας και της χολέρας, όλοι μαζί από κοινού να συστρατευτούμε για να την αντιμετωπίσουμε. Μπράβο λοιπόν στον κύριο Θανάση Παπαγεωργίου. Η κυρία Μαρία Παπαδοπούλου των Νέων επίσης έχει κάνει μια πολύ καλή τηλεκριτική και η οποία καυτηριάζει όλα αυτά που καταγγέλω και καταθέτω μπροστά σας εγώ εδώ απόψε. Η νέα εποχή λοιπόν της ξεφτύλας και της παρακμής, κυρίες και κύριοι, και του μεσαίωνα ανέτειλε με την είσοδο του αιώνα στον υδροχώο. Νέα τάξη ξεπεσμού και γκρεμίσματος όλων των ηθικών αξιών που στήριζαν τις ανθρώπινες κοινωνίες και ειδικά την ελληνική. Η ελληνική κοινωνία ήταν καθαρότατη, ήταν καθάρια. Πού είναι η ελληνική κοινωνία σήμερα? Πουθενά. Κάθε έννοια λοιπόν ενημέρωσης, χειραγώγησης και ψυχαγωγίας έχει εκλείψει. Και το γνωρίζετε πολύ καλά όλοι εσείς. Δεν μπορεί να στηρίζεται η ψυχαγωγία των Ελλήνων σε βιντεοπαιχνίδια, σε ρούλες, σε φούλες, σε διάφορα τέτοια διαστροφικά που μας πετάτε. Έχετε κάνει ένα καζίνο, ένα τζόγο τη ζωή των Ελλήνων. Παίζετε η ζωή των Ελλήνων, η υπόστασή τους, η ιστορία μας, η πίστη μας, τα πάντα, τα πάντα. Τα καταπατήσατε και τα ξεφτυλίσατε. Αυτό δεν είναι τηλεόρασης. Αυτό είναι ένας σκουπιδοντενεκές. Ένας οχετός. Και βεβαίως κάποια στιγμή θα γίνει boomerang, εάν εσείς ήδη δεν το αντιληφθείτε, και θα ξεσπάσει αυτή η οργή και η αγανάκτηση του κόσμου. Και εύχομαι να γίνει πολύ σύντομα. Όσο και αν αποκοιμίζεται τον κόσμο. Κάθε έννοια λοιπόν ενημέρωσης και ψυχαγωγίας έχει εκλείψει και ο στόχος της νέας εποχής και νέας τάξεως είναι να φτάσουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα στο έσχατο σκαλοπάτι του ξεπεσμού και της αποσύνθεσης με το ζόρι.
Με το ζόρι λοιπόν θέλουν να μας περάσουν τα βορβορώδη ήθη, τα σατανολατρικά, πιστεύω της Βαβυλώνος, της Εβραϊκής Αμερικής, το μοντέλο της χρεοκοπίας και του ηθικού ξεπεσμού. Το είδαμε στην εκπομπή «Άλλα κόλπα» του Βλάση Μπονάτσου. Κυρίες και κύριοι, εκεί είδαμε μία βότκα σε ένα τραπέζι και τα σφινάκια στη θέση τους. Ακούτε σκηνικό. Σκηνικό, τέσσερα αγόρια και κορίτσια συναγωνίζονταν ποιο θα αδειάσει πρώτο την ποτήλια με τη βότκα. Σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, μία κοπέλα 20 χρονών, σε 45 δευτερόλεπτα, ρίχνει στα σωθικά της βόμβα νητρογλυκερίνης. Ήπιε όλο το μπουκάλι σε 45 δευτερόλεπτα. Όλη τη βότκα λοιπόν, επικίνδυνος κατήφορος της νεολαίας, με πατρόνους όλους εσάς που σιωπάτε. Τα δηλητήρια που ποτίζουν τα παιδιά μας, κυρίες και κύριοι, την νεολαία, δεν αφορούν τα παιδιά της διπλανής πολυκατοικίας. Αφορούν τα παιδιά μας, αφορούν όλους μας. Τα ιδεώδη λοιπόν των νέων στις νέες και στους νέους τα καταστρέφουν δι' αυτού του τρόπου. Με εύκολο κέρδος, με επιδείξεις χρεοκοπημένες και με παιχνίδια τύπου Αμερικής και Las Vegas που καλούνται τα παιδιά να δώσουν την υγεία τους στο βωμό της ακροαματικότητος και του εξευτελισμού και του ηθικού ξεπεσμού από τηλεοράσεως. Η νέα εποχή λοιπόν και νέα τάξη αφορά το κάθε σπίτι και απειλεί τον καθένα μας, το τονίζομαι και πάλι. Αγώνες δρόμου για το πιο μεγάλο σφινάκι γίνονται. Από εκπομπές μιλάμε. Το πιο πονηρό κόλπο, ποιος θα κάνει το πιο αισθησιακό στριπτής και εκδύσιμο. Επιχρήμαση λοιπόν, όλα. Τζόγο σε βαθμό κακουργήματος. Στη λοταρία της ύψης, όλες οι ανθρώπινες αξίες και σε κάθε ζάπινγκ, τηλεοπτική χολέρα διαχέεται από παντού και μολύνει όλους μας. Μέχρι πότε θα ανεχόμεθα όλα αυτά? Ερωτώ, σκοτώνουν τα παιδιά μας ή δεν τα σκοτώνουν? Μετά λέτε ναρκωτικά και όλα αυτά. Όταν εσείς τους περνάτε το μοντέλο του εύκολου κέρδους, το μοντέλο εδώ και τώρα, τα θέλω όλα εδώ και τώρα. Λοιπόν, όταν εσείς οι ίδιοι πατρονάρετε τα μοντέλα αυτά από τηλεοράσεως, μέσα από διαφημίσεις, μέσα από τηλεοπτικές ταινίες, μέσα από προσωπικές εκπομπές και συζητήσεις, έχετε επιβάλει έναν τηλεοπτικό φασισμό. Βεβαίως, το φασισμό αυτό, ο φασισμός αυτός είναι και στα έντυπα και στις εφημερίδες. Παντού. Τέταρτο Ράιχ, λοιπόν, στη νέα εποχή και νέα τάξη πραγμάτων. Όσοι από εμάς διαμαρτυρηθούν και διαμαρτύρονται για το μοντέλο αυτό που θέλετε εσείς να μας επιβάλλετε με το ζόρι, της χρεοκοπίας και του εξευτελισμού, και δεν το αποδεχθούμε, μας αποκαλείτε σοβινιστές, φασίστες, νάτσι, ναζιστές, ορθοδόξους του Μεσαίωνα. Αυτά λοιπόν τα διαστροφικά συνθήματα της νέας εποχής και νέας τάξης πραγμάτων, τα νεοεποχήτικα, να τα σταματήσετε. Δυστυχώς όμως υπάρχουν δημοσιογράφοι, αρκετοί των αριθμών νεοεποχήτες, και σε ραδιόφωνο και σε τηλεόραση και στις εφημερίδες, που προτρέπουν όλους εμάς και που κάθε φορά που θα ανοίξουμε το στόμα μας, τους βλέπουμε να ειρωνεύονται, να χλεβάζουν για οτιδήποτε καταθέσουμε. Για οτιδήποτε έχει υγεία, είναι παραδοσιακό, είναι αγνό, είναι καθάριο. Εμείς λοιπόν οι φασίστες της Ορθοδοξίας, όπως μας αποκαλείτε, θέλετε καλά και σόνι να μας τρομοκρατήσετε δι' αυτού του τρόπου με τα συνθήματα αυτά και να μας κλείσετε το στόμα, αλλά δεν πρόκειται να μας το κλείσετε. Υγιής μερίδα των δημοσιογράφων όμως, εγώ ρωτάω, υπάρχει υγιής μερίδα ακόμα των δημοσιογράφων? Πού βρίσκεται, γιατί δεν μιλάει, γιατί φοβάται να μιλήσει, γιατί φοβάται να καταγγείλει? Προβολή μεγάλη όμως βλέπω στα έντυπα και σε εφημερίδες όλων των ανθελήνων δημοσιογράφων. Προβάλλονται οι ανθέλινες αυτοί που οι δημοσιογράφοι που διαφημίζουν την διαστροφή, που επιτίθενται εναντίον της Ελλάδος, που μας λένε ότι πρέπει να ξεχάσουμε ότι είμαστε Έλληνες και έχουμε ευρωπαϊκή ταυτότητα, να μην συνδέουμε την Ορθοδοξία με τον Ελληνισμό, δεν έχουν καμία σχέση. Και βεβαίως όλοι αυτοί οι αριστεροκουλτουριάριδες δημοσιογράφοι, αρχηγό τους έχουν την ανεκδίγητη αλλά δαιμονική Εβραία που πατρονάρεται από όλα τα μέσα ενημέρωσης, Μαλβίνα Κάραλη. Η κυρία Κάραλη λοιπόν ξεφτιλίζει την Ελλάδα από τις εκπομπές που μιλάει και βεβαίως ουδής γνώριζε ότι η Μαλβίνα Κάραλη είναι εβραϊκής καταγωγής. Εμείς το είχαμε πει, αλλά κανείς δεν μας έδωσε σημασία.
Ξεφτιλίζει λοιπόν την Ελλάδα που την φιλοξενεί και την ανέχεται και όλους τους υπολείπους πατριώτες της και συμπατριώτες της που τους ανεχόμεθα, προκαλώντας τους Έλληνες και τις Ελληνίδες, και ειρωνεύεται και από τα έντυπα και από τις εκπομπές της στο κοινό με φράσεις του τύπου «Έλα κούκλε μου, παίξε μου τον εθνικό ύμνο για ένα πεντοχίλιαρο». Τον εθνικό ύμνο άλλος για ένα πεντοχίλιαρο. 666 δωράκια για τον Αρχιεπίσκοπο Σεραφιμάκο, του τα στέλνω. Έκανε έκκληση στους ακροατές της, στην εκπομπή που έχει ξεκινήσει, να ξεκινήσει έρωνος για την Εκκλησία της Ελλάδος μαζεύοντας ζαρτιέρες, κόκκινα εσώρουχα, λαγοπόδαρα, δικτυωτές κάλτσες και βεβαίως απροκάλυπτα δηλώνει ο παδός του Σατανά και η κυρία Μαλβίνα μας ετοιμάζεται να αναφερθεί στους βίους των Αγίων της Ορθοδοξίας από την κουζίνα της για να γίνει, όπως λέει κατά τις φράσεις της δικές της η ίδια, το «έλα να δεις». Λοιπόν, εάν όλα αυτά εσάς δεν σας ανησυχούν, εμάς μας ανησυχούν πάρα πολύ, αγαπητοί τηλεθεατές. Και για τους γνωρίζοντες που οδεύομαι και για αυτούς που ψάχνουν τα σημεία των καιρών, γνωρίζουν ότι είμαι σε μία παρακμή πολιτισμού ο οποίος φθήνει και όπου να είναι τελειώνει. Πρέπει λοιπόν να προλάβουμε να συγκροτηθούμε, μήπως και σωθούμε. Γι' αυτό λοιπόν εκείνο που θέλω να τονίσω σε όλους εσάς λίγο πριν κλείσει τούτη εκπομπή είναι να μπορέσετε να ευαισθητοποιηθείτε επωνύμως, όχι εκ του ασφαλούς. Πάρα πολύ σύντομα ήδη ξεκίνησε μία ταινία παγκοσμίου παραγωγής, προσέξτε να δείτε, επειδή η νέα εποχή και η νέα τάξη πραγμάτων σύνθημά της έχει την προώθηση και προβολή του τρίτου φύλου, δηλαδή το σοδομητισμό, θέλει με το ζόρι να σοδομοποιήσει όλη την ανθρωπότητα και βλέπουμε σε όλα μας τα κανάλια ομοφιλόφιλους να μονοπολούν το ενδιαφέρον συνεντεύξεις, συζητήσεις με αρχηγό εκείνον τον ανεκδίγητο πρόεδρο των ομοφιλοφίλων Γρηγόρη Βαλιανάτο, στα κρατικά μας κανάλια και παντού, οι ομοφιλόφιλοι και στον κρατικό μηχανισμό παντού, λέγοντάς μας κιόλας ότι εμείς είτε θηλυκοί είμεθα είτε αρσενικοί, δεν είμεθα φυσιολογικοί και αυτοί που είναι του τρίτου φύλου έχουν δύο φύσεις, είναι χαρισματικοί γιατί κατέχουν και τις δύο φύσεις. Ακούτε και φρίξτε. Ποιος να μας τα έλεγε αυτά ότι θα τα ακούγανε τα αυτάκια μας. Πρόσφατα λοιπόν για να δικαιολογήσουν, επειδή ο αναμενόμενος Μεσσίας θα είναι και ομοφιλόφιλος, ο Αντίχριστος δηλαδή, πρόλαβαν και κατασκεύασαν μία ταινία, η οποία βεβαίως δεν πρόκειται να βγει στον αέρα εάν εμείς όλοι ευαισθητοποιηθούμε. Και έχω εδώ το έντυπο, το οποίο όποιος το θέλει, θα το φωτοτυπήσει, θα γράψει τη διεύθυνσή του, τα πάντα τα στοιχεία του και θα καταγγείλει είναι μισό στην ελληνική και μισό στην αγγλική. Θα πάει στα στούντιο κάτω εκεί, στις παραγωγές των Βρυξελών εκεί που γίνονται και στην Αμερική. Θα καταφάσουν, θα βομβαρδιστούν αυτοί όλοι οι κύριοι επιστολές, ότι αν φτάσει η ταινία αυτή που γυρίζεται και που μέσα στα μέσα του 95 θα είναι έτοιμη να βγει στον αέρα, εμείς θα κάψουμε τους κινηματογράφους. Η εταιρεία λοιπόν Modern People News απεκάλυψε ότι υπάρχει τούτη την ώρα, γυρίζεται μία ταινία με θέμα τη σεξουαλική ζωή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ακούτε και φρίξτε. Και το τίτλος της ταινίας λέγεται «The Gay Jesus Christ». Ο Ιησούς Χριστός ομοφιλόφιλος, οι Απόστολοι ομοφιλόφιλοι. Λοιπόν, η ταινία παράγεται στη ΣΥΠΑ. Και μέσα στο τρέχον έτος του 95 πρόκειται να τελειώσει. Οι διαμαρτυρίες λοιπόν που θα καταφάνουν από όλο τον κόσμο θα σταματήσουν την κατάπτυστη αυτή παραγωγή. Μόνον λοιπόν επωνύμως, μόνον μπορούμε να σταματήσουμε αυτό τον φρενήρι, αυτό τον φθόνο, αυτό τον εξευτελισμό των σκοτεινών δυνάμεων εναντίον του προσώπου εκείνου που έδωσε το αίμα του ως λύτρον για την αμαρτία του κόσμου. Εάν λοιπόν κυρίες και κύριοι τώρα δεν δείξουμε κατά πόσο τώρα δεν δείξουμε πόσο είμεθα χριστιανοί ορθόδοξοι, τότε είμεθα άξιτης τύχης μας. Πρέπει λοιπόν να βοηθήσουμε όλοι να αποτραπεί το γύρισμα αυτής της ταινίας. Πρέπει να δείξουμε στους εμπνευστές αυτής της αισχρής ιδέας τι σκέπτονται οι χριστιανοί σε όλο τον πλανήτη. Αυτή η πρωτοβουλία της βλασφημίας πρέπει να παταχθεί.
Λοιπόν, αυτό το έντυπο έχει μέσα προς την Γενική Εισαγγελία και λέει, αφού το συμπληρώσετε όλοι εσείς, «Κύριε Γενική Εισαγγελέα, διαμαρτύρομαι με τον εντονότερο δυνατό τρόπο κατά της παραγωγής του γυρίσματος και της εμφανίσεως της ταινίας της Modern People News με θέμα την υποτιθέμενη σεξουαλική ζωή διαστροφική του Ιησού Χριστού. Μια τέτοια ταινία αποτελεί βλασφημία και έγκλημα αντίθετα προς την αλήθεια. Παρακαλούμε να αναλάβετε όλες τις ευθύνες σας απέναντι σε αυτή την ηθική διαφθορά. Μια παρόμοια προσπάθεια έγινε ήδη στη Δανία προλίγων ετών. Οι διαμαρτυρίες όμως που γίνανε στο παρελθόν από παντού απέτρεψαν την παραγωγή μιας τέτοιας ταινίας. Πού? Στη Δανία. Εμείς λοιπόν που είμαστε η πηγή της Ορθοδοξίας και εμείς που είμαστε το εκλεκτόν έθνος του Κυρίου, αδιαφορούμε το ότι βλασφημείται και διασύρεται ο αρχηγός της πίστεώς μας? Εδώ μας είπανε σκοταδιστές, μας είπανε ανθρώπους του Μεσαίωνα, γιατί διαμαρτυρηθήκαμε για το κατάπτυστο έργο του Καζαντζάκη, ο τελευταίος πειρασμός, που στο κάτω-κάτω μπροστά σε αυτό που εκδίδεται ήταν εξαπαλών ονείχων, μπροστά σε αυτό που βγαίνει τώρα. Λοιπόν, καταλαβαίνετε πόσο, με τι λύσα στρέφονται οι σκοτεινές δυνάμεις να εξοντώσουν παντελώς και να μηδενίσουν την προσωπικότητα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, τον Θεάνθρωπο Χριστό. Δεν θα μπορέσουν όμως, διότι όλοι αυτοί οι Κύριοι είναι πάρα πολύ αδύναμοι. Ό,τι κάνουν μέχρι σήμερα τους το επιτρέπει και το κάνουν. Εμείς είμαστε αποφασισμένοι, παρόλες τις απειλές που δεχθήκαμε και που θα ξαναδεχθούμε και που θα δεχθούμε στο απότερο μέλλον και πάλι, όσο μας επιτρέψει ο Θεός μας και όσο μας επιτρέπουν πρόσωπα και πράγματα, να καταγγέλλομαι, να καυτηριάζομαι, και βεβαίως όλα αυτά γίνονται με την ενίσχυση και την βοήθεια μεγάλου επιτελείου συνεργατών, ομολογητών, φλογερών ζηλωτών, που στις προσεχείς εκπομπές θα κάνουμε πολλές συζητήσεις και θα ακούσετε θέσεις και απόψεις. Κυρίες και κύριοι, εδώ θέλω να καταλάβετε που σπρώξανε τα παιδιά μας. Υπάρχει και μία ομολογία λίγο πριν κλείσει η εκπομπή, κάποιας 19χρονης από ένα περιοδικό που έχει μεγάλη κυκλοφορία. Προτρέπουν τα παιδιά μας στο εύκολο κέρδος και στα λεφτά. Τους δημιουργούν συνέχεια την φιλοχρηματία. Και προσέξτε, συνέντευξη 19χρονης. «Τι θα κάνατε», τη ρωτάει το περιοδικό, «αν κερδίζετε 1,5 εκατομμύριο». «Μόλις τα έπιανα στα χέρια μου», ακούτε εκφράσεις. Πώς έχουν τα παιδιά πάψει να εκφράζονται. Δεν γνωρίζουν πια την ελληνική. Την αργό μιλάνε, του κλικ, του φλάσ και του κόλτ. «Μόλις τα έπιανα στα χέρια μου θα τα ξέσκιζα. Αρχικά θα αγόραζα ό,τι έβρισκα μπροστά μου και μετά θα έπαιρνα σβάρνα όλα τα ελληνικά νησιά. Χαλάλι βέβαια και κάμποσα χιλιάρικα σε προφυλακτικά. Με τόσα ταξίδια λέτε να μην τα χρειαστώ». Αυτή είναι απάντηση 19χρονης Ελληνίδος. Αυτά, κυρίες και κύριοι, τα ολίγα. Αυτά τα ολίγα, και με τα λύπης μου, εάν σας πίκρανα και αν σας τα καταγγελόμενα αυτά που κατήγγυλα σας ανησύχησαν, γι' αυτό το έκανα, για να ανησυχήσετε. Διότι μόνον εάν ανησυχήσουμε και ευαισθητοποιηθούμε όλοι, μόνον τότε μπορούμε να σώσουμε ό,τι έχει απομείνει. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Μην χάσετε την εκπομπή της Τετάρτης, η οποία θα έχει αναφορά στην οικολογική καταστροφή της Ελλάδος, πώς μας αφαιρούν τον τελευταίο πνεύμονα οξυγόνου και ποιοι μας τον αφαιρούν. Τετάρτη, 9 με 10 το βράδυ, μην χάσετε την εκπομπή με αναφορά το θέμα το ότι εξαφανίζεται και ο τελευταίος πνεύμονας οξυγόνου από τους Έλληνες. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Καλή σας νύχτα.